Οι αφορμές του τελευταίου δελτίου τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Χίου είναι αφενός η παγίωση μιας βαριάς επιδημιολογικής εικόνας που αφορά στο νησί μας και αφετέρου η οριακή κατάσταση του νοσοκομείου μας ως συνέπεια των αυξημένων κρουσμάτων. Επισημαίνουμε ότι τις τελευταίες 14 ημέρες έχουν καταγραφεί 234 κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας στα 1.685. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι τα κρούσματα που καταγράφονται είναι ένα κλάσμα της πραγματικότητας. Υπάρχουν σαφώς περισσότερα κρούσματα που αυτά δεν καταγράφονται είτε γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας που είναι ασυμπτωματικοί δεν πηγαίνουν να κάνουν κάποιο διαγνωστικό τεστ, είτε είναι ολιγοσυμπτωματικοί και υποεκτιμούν την κατάστασή τους και επίσης δεν κάνουν κάποιο διαγνωστικό τεστ ώστε να ξέρουμε την πραγματική εικόνα σε όλη τη διάσταση. Γράψαμε λοιπόν χθες ότι στο νοσοκομείο μας νοσηλεύονταν 14 συνάνθρωποι μας σε θαλάμους SARS και άλλοι 4 νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όταν νοσηλεύονται ασθενείς με COVID στη μονάδα εντατικής θεραπείας, άλλοι ασθενείς που έχουν την ανάγκη να διασωληνωθούν δεν μπορούν να μπουν στη μονάδα και επιλέγεται ένας άλλος χώρος, όπως είναι αυτός της αίθουσας της ανάνυψης. Χθες λοιπόν νοσηλεύονταν και άλλος ένας άνθρωπος με άλλο λόγο υγείας στην αίθουσα ανάνυψης. Γράψαμε επίσης ότι το νοσοκομείο μας διαθέτει 7 αναπνευστήρες και φτάσαμε χθες να χρησιμοποιούνται οι 5. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι δυνατότητες είναι αυτές και είναι περιορισμένες. Εάν δηλαδή θα τύχει ένα άλλο περιστατικό, θα φτάσουμε σε σημείο να μην φτάνουν οι αναπνευστήρες για όλους. Και θυμηθείτε ότι η Χίος είναι νησί και ότι οι αεροδιακομιδές δεν γίνονται αυτοστιγμή, από τη στιγμή δηλαδή που θα παραστεί ανάγκη να φτάσει αμέσως στο ειδικό αεροσκάφος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλες αυτές τις παραμέτρους που είναι δύσκολες. Φτάνουμε λοιπόν να επισημάνουμε για πολλοστή φορά πράγματα τα οποία τα έχουμε χιλιοπεί. Δηλαδή, ο εμβολιασμός έναντι του ιού SARS-CoV-2, ακόμα και με τα νέα δεδομένα της μετάλλαξης Δέλτα, εξακολουθεί και προστατεύει σε υψηλότατα ποσοστά και από τη σοβαρή νόσηση και από τον θάνατο. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η αποτελεσματικότητα. Έχει μειωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες μεταλλάξεις, εξακολουθεί όμως και παρέχει αποτελεσματικότητα η οποία υπερβαίνει το 65% και σε άλλα εμβόλια υπερβαίνει και το 70%. Αξίζει να πούμε εδώ ότι το ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου της γρίπης δεν ξεπερνά το 45% με 50%. Όμως, από τη στιγμή που θα κολλήσει κάποιος εμβολιασμένος, έχει το ίδιο υγικό φορτίο με έναν ανεμβολίαστο και μεταδίδει το ίδιο. Άρα λοιπόν, επισημαίνουμε ότι και οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να τηρούν και εκείνοι τα μέτρα προστασίας. Όσον αφορά στους ανεμβολίαστους, τους καλούμε άλλη μια φορά να εμβολιαστούν, προστατεύοντας τον εαυτό τους από τη σοβαρή νόσηση και τον θάνατο και τους γύρω τους, καθώς έστω και σε μικρότερο βαθμό, σε σχέση με τις άλλες μεταλλάξεις, ο αριθμός των κρουσμάτων με τους εμβολιασμούς περιορίζεται. Καλούμε επίσης τους ανεμβολίαστους να μην τίνουν ευήκοα ότα σε ανθρώπους που είτε δεν έχουν τη γνώση, είτε έχουν άλλα κίνητρα. Και το λέμε αυτό και ήδη πολλοί το γνωρίζουν, ότι κάποιοι από αυτούς που διακινούν εφάνταστες θεωρίες συνωμοσίας εξαργυρώνουν τη στάση τους είτε με τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων, είτε με την προσχώρησή τους στα ήδη υπάρχοντα, σπεκουλάροντας ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι αυτό το ζήτημα της δημόσιας υγείας.